Αριέγης. Ένας τριχνηλάτης με πολύ καλή κατασκευή για ξηρά και πετρώδια εδάφη, όπως είναι τα δικά μας, αλλά και της περιοχής των Πυρηναίων, από όπου και προέρχεται. Όπως λέγεται και γράφεται, για πολλά χρόνια πριν το 1900, ήταν ο ντόπιος ημίαιμος σκύλος της Αριέζ στην νοτιοδυτική Γαλλία. Κατά τα γραφόμενα, ο σκύλος αυτός προέρχεται από διασταύρωση ενός μπρικέ σκύλου με καθαρό αιμού συχνηλάτες που μπορεί να είναι μπλε της Γασκόνης ή Σεντόζης. Εξωτερικά, ο ιχνηλάτης αυτός έχει διατηρήσει τον τυπικό χαρακτήρα του καθαρόιμου σκύλου με μικρότερο μέγεθος και βάρος από το γασκόνης και το σεντόζης και φυσικά λιγότερη ομοιότητα. Η παρουσία αυτού του ντόπιου σκύλου στα Πυρηναία είναι δύσκολο να χρονολογηθεί. Οι γηγενείς τον αποκαλούν Τσιέν Κουπέ, σκύλο κόφτη δηλαδή. Η φυλή αυτή σήμερα έχει μεγάλη ζήτηση και εξάπλωση στη χώρα μας και αυτό, όπως θα δούμε στη συνέχεια, παρακολουθώντας την εργασία του σκύλου, δεν είναι τυχαίο. Το μέρος έχει κάποιες λάκες, αλλά ο λαγός συνήθως σε αυτά τα μέρη φωλιάζει πάντα μες στο σφιχτό. Κατά τη γνώμη μου, είναι από τα πιο σκληρά και δύσκολα λαγοτόπια της πατρίδας μας. Και για να βγει ο λαγός έξω εδώ, θέλει πολύ καλά σκυλιά. Καμιά φορά δεν πάει ο ντορός, όλοι λέμε διάφορα, προσπαθώντας να προσδιορίσουμε την αιτία. Είναι νοτιάς, η δροσιά είναι υπερβολική και σκέπασε τα ίχνη, φταίει η πάχνη, φταίει ο μίχλη και άλλα. Εγώ έχω πει πολλές φορές ότι την καλή μέρα και τις καλές συνθήκες τις ξέρουν μόνο τα σκυλιά. Οι λαγοί των αλπικών κάνουν τεράστιες διαδρομές ώσπου να μπουν στο γιατάκι. Και σε
κάθε γύρισμα της πλαγιάς, οι συνθήκες όσον αφορά τον τορό είναι διαφορετικές και επηρεάζουν τα ίχνη της διαδρομής του. Άλλοτε θετικά βέβαια και άλλοτε αρνητικά. Δηλαδή αλλού έχει δροσιά, αλλού το πιάνει ο αέρας και είναι τελείως ξερό το έδαφος και εκεί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χάνονται τα ίχνη του. Μπράβο, 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 μπράβο. Έλα, εντάξει, μπράβο.